Σήμερα κρατή μου ή μάλλον εκτάκτος αποκλειστικά ακροάτριά μου είναι η μαλλον εκτακτο αποκλειστικα ακροατρια μου ημέρα για την υγιεινή κατά τη διάρκεια της σεμινόριας. Εκείνων των δύσκολων ημερών του μήνα που όλα πάνε στραβά, η διάθεσή μας, οι ορμόνες, η σωματική του ακαιρεότητα αν δεν μπορεί να καταλάβει πόσο άβολα το βιώνεις όλο αυτό και δεν σε φτάνουν όλα τα άλλα, έχεις και εκείνον πάνω στο κεφάλι σου με το κοντό του και το μακρύ του. Σήμερα λοιπόν καλό είναι να ενημερωθεί για τη σωστή υγιεινή εκείνων των ημερών. Σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής ο Μιλήσιος καταγράφει για πρώτη φορά ηλιακή έκλειψη. Όχι ότι δεν είχε ξαναυπάρξει, αλλά όλο κάτι με θεούς που θυμώνουν και σκοτεινές δυνάμεις που αναμπουμπουλιάζουν. Φαντάζομαι ότι θα υπέθεταν οι άνθρωποι τότενες τον καιρό εκείνο και τούτο τον καιρό κάποιοι, μην νομίζεις. Σαν σήμερα το 1871 θα κατασταλεί η κομμούνα των Παρισίων, η επαναστατική απόπειρα της εργατικής τάξης να πάρει την εξουσία θα πνιγεί στο αίμα έπειτα από 72 ημέρες από την κυβέρνηση του Λουιτιέρ. Στις 28 Μαΐου του 1908 θα γεννηθεί ο Ιαν Φλέμινγκ, Άγγλος δημοσιογράφος, συγγραφέας και άνθρωπος με στενές σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, από τις οποίες εμπειρίες του μαζί της εμπνεύστηκε και δημιούργησε έναν πράκτορα λίγο πολύ γνωστό σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τον Μποντ. James Bond. Το 1924 θα φύγει από τη ζωή ο Έλληνα ποιητής και θεατρικός συγγραφέας ή ο Πολέμης. Σαν σήμερα, το 1934, θα γεννηθούν στο Οντάριο του Καναδά τα πρώτα πεντάδημα, τα οποία θα επιζήσουν και μετά τη βρεφική ηλικία. Να σας ζήσει, χιλιόχρονοι! Ποια λες, την ομάδα μπάσκετ. Το 1952 ψηφίζεται στην Ελλάδα νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκε. Το 1952. Δεν είναι ούτε 100 χρόνια από όταν έχουμε όλοι πλήρη δικαιώματα. Θεωρητικά έστω. Σαν σήμερα, το 1961, θα ιδρυθεί η Διεθνή Αμνηστία και 16 χρόνια μετά θα βραβευτεί με Νόμπελ Ειρήνη για την προσφορά τη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σαν σήμερα, το 2003, θα φύγει από τη ζωή ο άνθρωπο που ανέπτυξε τη σύγχρονη θεωρία του Χάου πολύ πριν η ανθρωπότητα αντικρίσει το δωμάτιο τη κόρη μου. Ο άνθρωπο που το 1977 θα κερδίσει το βραβείο Νόμπελ Χημία για τη θεωρία του περί δημιουργία δομών αποκαταστάσει μη θερμοδυναμικής ισορροπία. Και μη δίνει σημασία, Αγροάτι μου, που δεν κατάλαβε τι αυτό για να του το, το απονείμουν, κοντζάμε βραβείο Νόμπελ, κάτι σημαντικό πρέπει να είναι. Δεν είναι όλα τα σημαντικά κατανοητά από όλους και βεβαίως ούτε αυτά τα οποία είναι κατανοητά από όλους είναι απαραίτητο στα μόνα σημαντικά, έτσι. Το 2014 θα φύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ποιήτρια και ακτιβίστρια Μάγια Αγγέλου. Είπε η Αγγέλου και θυμόμαστε εμείς σήμερα. Οι άνθρωποι θα ξεχάσουν αυτά που είπες. Θα ξεχάσουν τι έκανες, αλλά δεν θα ξεχάσουν ποτέ το πώς τους έκανες να αισθάνονται. Τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε και πάμε για άλλα. Τα άλλα αύριο βεβαίως μέχρι τότε να αγαπάς πολύ και να γράφεις ιστορία.